Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 15 Απριλίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις για άλλο ένα μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα πάω να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή εδώ στις δημοσκοπήσεις της Δημοτικής Τηλεόρασης του Άσπρο Πύργου. Δίνω τρόπους επικοινωνίας λοιπόν πριν περάσουμε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σε όλα τα θέματα της αυτοδιοικητικής επικαιρότητας που θα δούμε και σήμερα και θα έχουμε φυσικά στο δεύτερο μέρος και αυτοδιοικητική συζήτηση, αλλά αμέσως μετά και Δέσποινα Σβουρδάκου με πολλά κοινωνικά ζητήματα. Τρόποι επικοινωνίας λοιπόν, δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr και το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-007-11. Και η ιστοσελίδα μας www.attikatv.gr όπου μπορείτε να βλέπετε το πρόγραμμα του σταθμού αλλά και τις εκπομπές μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντας τις δημοσκοπήσεις και κάποιες που είδαν το φως μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσουμε εδώ με τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Κατσαρού όπου βρίσκεται στο στούντιο. Αλεξάνδρα καλησπέρα. Καλημέρα. Να δούμε ποια μηνύματα έστειλαν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Είχαμε μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για την περιφέρεια Αττικής, αν δεν κάνω λάθος για το Βήμα της Κυριακής. Και είχαμε και μια δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα για την ιστοσελίδα Newsit, όπου αναφέρεται φυσικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι λένε αυτές οι δημοσκοπήσεις, θα τις αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές του Μαΐου. Και έχουν σημασία αυτές οι δημοσκοπήσεις για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί παγιώνεται, φαίνεται ότι παγιώνεται μια κατάσταση, είμαστε πολύ κοντά στην 26η Μαΐου, οπότε αυτές οι καταγραφές που γίνονται τώρα ίσως να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα τελικώς. Έστω δείχνουν τις τάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, υπάρχει ακόμα δρόμος έτσι ώστε να καλυφθεί από όλους τους υποψηφίους. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αναποφάσιστοι, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι συνήθως πάνε την τελευταία εβδομάδα και παρουσιάζουν ή λένε σε κάποια δημοσκοπικά ευρήματα ποιες είναι οι αποφάσεις τους ή ακόμα και την ίδια ώρα μέσα στην κάλπη. Και θα δούμε και στο Δήμο Θεσσαλονίκης άλλαξαν τα πράγματα σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τον Φεβρουάριο. Αλλά να πάμε πρώτα στην περιφέρεια Αττικής που είναι και το πιο κοντινό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής. Έτσι εδώ καταγράφεται αυτή η μάχη για την περιφέρεια Αττικής. Όχι και τόσο μεγάλη μάχη. Δηλαδή, βλέπουμε στην κάρτα μας ότι υπάρχει ένα προβάδισμα σαφές, για να μην το πω ισχυρό, τουλάχιστον το λιγότερο σαφές, του Γιώργου Πατούλη, που έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή στην ερώτηση αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιον θα ψηφίζατε, συγκεντρώνει το 30% των ψήφων. Η μάχη επί της ουσίας, βλέποντας και οι τηλεθέτες τα ποσοστά, να τα αναφέρουμε κι εμείς. Γιώργος Πατούλης 30%, Ρένα Δούρου είναι 14% με Γιάννης Βουρό 14%, ο κύριος Πρωτούλης από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 4%, ο οποίος και αυτός ισοψηφεί ουσιαστικά με τον Ηλία τον Παναγιώταρο από τη Χρυσής Αυγής με 4%. Αυτά είναι τα ποσοστά, άρα επί της ουσίας περισσότερη μάχη δίνεται για τη δεύτερη και τρίτη θέση παρά για την πρώτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Ποιος θα πάει μαζί με τον Γιώργο Πατούλη στον δεύτερο κύκλο. Αυτό ακριβώς έχει το ενδιαφέρον, αυτό το αραχτύπημα που γίνεται μεταξύ Ρένα Δούρου και Γιάννη Γουρού. Επίσης να σου πω ότι ο κ. Πατούλης δεν συγκεντρώνει μόνο τις περισσότερες ψήφους σε ό,τι αφορά την πρόθεση, αλλά και για την δημοτικότητα, δηλαδή φτάνει στο 48% των θετικών γνωμών και στην παράσταση νίκης, αφού ένα ποσοστό της τάξης του 40% απαντά πως θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών. Τώρα, αν πούμε ότι πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών και έχουμε... Σύμφωνα με τα ευρήματα πάμε σε δεύτερο γύρο. Γιατί ακριβώς. Με 30% και με το νέο εκλογικό σύστημα δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία, οπότε αναγκαστικά, βασικά ούτε με το παλιό εκλογικό σύστημα συγκεντρώνει την πλειοψηφία, έτσι κι αλλιώς, οπότε πάμε αναγκαστικά σε δεύτερο γύρο.
Ας πούμε το ένα σχήμα. Δούρου Πατούλης. Πατούλης Δούρου, δεν λέω τώρα πρώτος, δεύτερος. Ας πούμε λοιπόν ότι πάνε αυτοί οι δύο σε δεύτερο κύκλο εκλογών, περιφερειακών εκλογών. Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει μια σχετικά εύκολη νίκη του κυρίου Πατούλη ξανά έναντι 58% σε σχέση με το 20% που φαίνεται να παίρνει η κυρία Δούρου. Ενώ αν πάμε σε ένα σχήμα Γιώργος Πατούλης, Γιάννης Γουρός, φαίνεται ότι ο κύριος Γουρός θα τα πάει λίγο καλύτερα, τον δείχνουν στο 28% σε σχέση δηλαδή με το 20% της κυρίας Δούρου. 45% ο κύριος Πατούλης, 28% ο κύριος Σγουρός. Μένει να δούμε. Πάντως να σου πω ότι σε ό,τι αφορά την κυρία Ρένα Δούρου, την είναι περιφερειάρχη και ξανά υποψήφια, από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι παρά τις τραγωδίες που όπως εκείνη είπε έτυχαν στη βάρδιά της, έλεγχαν στη βάρδιά της, τη θεωρούν ικανή. Την ήθελαν δηλαδή για δεύτερη φορά, γιατί αυτό που έκρινα ήταν το τι πρόλαβε να κάνει σε ό,τι αφορά τις ομάδες, τις ευάλωτες ομάδες, σε ό,τι αφορά τις αναπλάσεις, δηλαδή σε ό,τι αφορά σε αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κύριο Σγουρό, ο κύριος Σγουρός δεν κατάφερε να εκλεγεί το 2010. Δηλαδή έχει ένα... Το 2014. Ναι, το 2014, συγγνώμη. Έχει μια αποτυχημένη κρούση στο ενεργητικό του. Βέβαια, θέτει τον εαυτό του εκ νέου υποψήφιο, γιατί επί της ουσίας ήταν πολύ μικρή διαφορά που έχασε την περιφέρεια Αττικής το 2014. Οπότε θεωρεί και μετά από την φθορά που υπάρχει λόγω αυτών που ανέφερες εσύ ακριβώς στην κυρία Δούρου, εκεί ότι έχει τη δυνατότητα να επανακάμψει και να είναι εκείνος περιφερειάρχης. Ότι στο δεύτερο γύρο θα θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο ότι θα πάρει τους υποψηφίους, τους ψηφοφόρους της κυρίας Δούρου με το μέρος του και ότι έχει έτσι άξια υποψηφιότητα. Πάντως πρέπει να επισημάνουμε κάτι, Αλεξάνδρα, στα στοιχεία, στα ευρήματα της δημοσκόπησης. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, να μην το έχει καταλάβει, και πρέπει και εμείς, επειδή ασχολούμαστε όλο αυτό το διάστημα με την αυτοδιοίκηση, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Αν, ας πούμε, ο κύριος Πατούλης στον πρώτο γύρο πάρει 30%, όπως φαίνεται τουλάχιστον βάσει αυτής της δημοσκόπησης, στο δεύτερο γύρο, ακόμη και στην περίπτωση που εκλεγεί, με 58% έναντι 20%, για παράδειγμα, έναντι της κυρίας Δούρου, ή 45% έναντι 28%, η δύναμη που θα έχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι του 30%. Ακριβώς. Θα είναι αυτό που θα καταγραφεί στον πρώτο γύρο. Το ίδιο ισχύει και για τις περιφέρειες, το ίδιο πράγμα ισχύει και για και τους για δήμους. Για τους δήμους, ακριβώς. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα. Βασικά είναι πολύ ρευστό το τοπίο και είναι κάποια πράγματα τα οποία μετρούν, ίσως όχι τόσο για τον ψηφοφόρο, αλλά σίγουρα για αυτούς που θέτουν την υποψηφιότητά τους. Ναι, γιατί μετά ανοίγει όλο αυτό το θέμα που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, τι θα γίνει με συνεργασίες, τι θα γίνει την επόμενη άλλοι μέρα. Άλλοι το λένε συνεργασία, άλλοι το λένε συνδιαλλαγή, από ποια πλευρά τέλος πάντων. Σημασία έχει πώς θα διοικηθούν οι περιφέρειες ή οι δήμοι. Αυτό είναι ακριβώς το βασικό. Ναι, είναι το πώς θα διακυβερνηθούν. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σου πω δύο στοιχεία ακόμη που έφερε στο φως αυτή η δημοσκόπηση. Ότι το 73% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε λανθασμένη κατεύθυνση, αν το θέλετε. Το 71% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, όμως μη χαίρονται οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν το καρπώνει τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Ο ίδιος κόσμος αξιολογεί αρνητικά στο 59% του και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα αυτό. Δηλαδή φαίνεται σαν υπάρχει μια γενικευμένη απογοήτευση, υπάρχει πρόθεση ψήφου, είναι πολύ αναποφάσιστη και φαίνεται να υπάρχει μια διαχυμένη απογοήτευση. Βέβαια, δεν τα ανακλάται σε υποψηφιότητες μεγάλες στον αριθμό. Δηλαδή, είχαμε 11, 12, 13 υποψηφίους προηγούμενες περιφερειακές. Τώρα βλέπεις ότι έχουν μικρύνει πολύ αυτοί οι αριθμοί. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά είχε αυτό ιδιαίτερη σημασία ότι ναι, μεν, αλλά και στον έναν και στον άλλον. Και στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, και εκεί πάμε θα λέγαμε. Θεσσαλονίκη που άλλαξαν λίγο τα δεδομένα. Άλλαξαν τα δεδομένα,
Πάλι όμως φαίνεται ότι όσο σαφές είναι το πράγμα στην περιφέρεια Αττικής, άλλο τόσο ξεκάθαρα φαίνεται ότι διαγράφεται και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε όντως τη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του newsit.gr. Η δημοσκόπηση έλαβε χώρα από τις 4 ως τις 10 Απριλίου και τα αποτελέσματα, όπως τα βλέπουμε και στην κάρτα μας, είναι Νίκος Ταχιάος 17%, Γιώργος Ορφανός 12,5%, Κατερίνα Νατοπούλου, θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, 8,5%, Παναγιώτης Ψωμιάδης 7%, Σπύρος Βούγιας 7% και Ζέρβας, Κωνσταντίνος Ζέρβας 7% και ο Μάκης Κυριζίδης, συγγνώμη, 4%. Νίκος Ταχιάος, πάμε στον πρώτο. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το ποσοστό του. Αυτό το 17% δεν ξέρω αν τους ικανοποιεί. Είναι όμως αρκετά μεγάλο σε σχέση με την κυρία Νατοπούλου. Δηλαδή, την έχει αφήσει πίσω και πρέπει μακρά. Πρέπει να επισημάνουμε και σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ο κύριος Ταχιάος είναι υποψήφιος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Νατοπούλου είναι υποψήφια από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε και τον Αντάρτη. Και έχουμε τον Αντάρτη, τον κύριο Ορφανό. Της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εντάξει, το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Το ζήσαμε και την προηγούμενη φορά το 2014 στις εκλογές στο Δήμο Αθηναίων, όπου επί της ουσίας είχαμε μία επανεκλογή καμίνη, γιατί είχαμε δύο υποψηφίους από τη Νέα Δημοκρατία, όπου ο ένας επί της ουσίας αλληλοεξουδετερώθηκαν, αν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή μπορεί αυτό το αντάρτικο στη Θεσσαλονίκη να στοιχήσει ακόμα να και τον Δήμο στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πάντως, θα το δούμε και σε πολλούς Δήμους στη χώρα. Είναι αυτό που λέμε, ότι έχουμε δει από ένα κόμμα 5 υποψηφίους, 4 υποψηφίους. Το τι θα γίνει σφαγή, βεβαίως. Και όντως δεν ξέρω αν τελικά θα το αξιολογήσουν αυτό θετικά τα κόμματα αργότερα, το να έχεις 4 διαφορετικούς από τη δική σου τη δεξαμενή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλές προσωπικότητες στην αυτοδιοίκηση που δεν παίζει ρόλο από ποιο κόμμα η απόχρωση, ναι, η απόχρωση είναι, που υπάρχει. Είναι το κύρος που έχει ο υποψήφιος. Προσωποκεντρικά τελείως και μπορεί ακόμα και να υπάρχουν άλλοι υποψήφοι από τον ίδιο πολιτικό χώρο να μην παίζει καμία. Να μην έχει κανένα νόημα για τους πολίτες. Σημασία, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι το πόσο δραστήριος, πόσο κοντά, πόσο ένας δήμαρχος έχει απαντήσει στα προβλήματα των πολιτών και πόσο ένας δήμαρχος είναι έξω στο δρόμο και όχι μέσα σε ένα κλειστό γραφείο. Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Όλα παίζουν το ρόλο τους, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Ταχιάο και την κυρία Νατοπούλου, σε προηγούμενη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου για λογαριασμό του πρώτου θέματος, βλέπουμε την κυρία Νατοπούλου δεύτερη, με 11%. Έπεσε μέσα σε αυτό το χρονικό και έχουμε διάστημα. Και μία δημοσκόπηση, να σου επισημάνω, γιατί το γνωρίζω καλά, μία δημοσκόπηση για λογαριασμό της Opinion Poll και του Καρφίτσα.gr στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η ενδιάμεση δημοσκόπηση, δηλαδή πριν από αυτή που είδαμε στο Newsit, που εμφάνιζε την κυρία Νατοπούλου πέμπτη. Πέμπτη, ακριβώς. Να πούμε ότι ο κύριος Σπύρος Βούγιας έχει τη στήριξη του Κινάλ. Πήρε 7%, όπως και ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Φαίνεται ότι παίρνει το 7%. Είναι πρώην αντιδήμαρχος. Και ο κύριος Ψωμιάδης 7%. Εκεί λοιπόν θα δούμε αυτή τη μάχη για τον τρίτο. Και αν έχει και αυτό το νόημά του. Πολύ μεγάλο ποσοστό για έναν Δήμο το να φτάσει 16-17% ο αναποφάσιστος. Το ίδιο σημαίνει και με αυτούς που δηλώνουν αποχή Λευκό. 7%. Αυτοί οι άνθρωποι στο βαρόμετρο το τελικό θα παίξουν τον κέριο ρόλο. Δεν βλέπουμε τα ποσοστά μπουτάρι. Δεν ξέρω αν θα επαληφθεί αυτό που πολλοί λένε ότι αναντικατάστατος. Φαίνεται ότι το συντριπτικό ποσοστό που είχε δεν το φτάνει κάποιος. Νομίζω ότι και έτσι θα γίνει. Δεν βλέπω το 10% να γίνει 50%, ας πούμε. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συγκυρίες όμως. Ήταν ένας Δήμος που για πάρα πολλά χρόνια ήταν Δήμος της Νέας Δημοκρατίας. Ένας Δήμος που το τελευταίο διάστημα είχε τα σκάνδαλα σε σχέση με τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, τις εικόνες από τη φυλακή. Οπότε επί της ουσίας οι Θεσσαλονικείς ήθελαν μια πολιτική ανατροπή στο Δήμο. Οπότε έδωσαν και την ευκαιρία στον κύριο Μπουτάρη με πολύ υψηλά ποσοστά να είναι δήμαρχος της πόλης. Δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά τώρα. Έχεις δίκιο, δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά.
Απλά Αλλά και εγώ εδώ. περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την Κυριακή των εκλογών σε όλους τους Δήμους, πραγματικά. Ναι, έχεις δίκιο. Απλά τα ποσοστά είναι χαμηλά και δεν ξέρω κι εγώ, έτσι προβληματίζομαι τελικά για το όντως πόσο κόσμος θα συμμετάσχει και πόσο ενδιαφέρεται τελικά για τα κοινά. Και δεν είναι ωραίο μετά να παραπονιέσαι για τη διοίκηση που έχεις, είτε αυτοδιοικητικά πρώτος, δεύτερος βαθμός, είτε κεντρικά, αν δεν έχεις πάει να ψηφίσεις. Και αν θα παρακολουθήσετε στα δύο βίντεο που ακολουθούν, ένα είναι για τη Ρένα Δούρου και το ψηφοδέλτιό της, ένα είναι το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το γεγονός. Ότι μη στέκεστε αναποφάσιστοι, μην απέχετε, έχετε λόγο και πρέπει να τον εκδηλώσετε. Και αυτό είναι και το δικό μας μήνυμα, ότι δεν μπορείς μετά να παραπονιέσαι για αυτό που συμβαίνει στη χώρα, αν δεν έχεις δώσει κι εσύ το ρόλο σου σε αυτό. Όποιος και αν είναι αυτός, δεν θα κρίνουμε τώρα το χρώμα. Το θέμα είναι να έχουμε μία άποψη. Ας ενημερωθούμε για όσο προλαβαίνουμε. Οι αναποφάσιστοι ευνοούν κάποιους. Δεν είναι αυτό που πιστεύουν κάποιοι, ότι δεν πάω να ψηφίσω, δεν με ενδιαφέρει το να ψηφίσω είτε στις αυτοδιοικητικές, στις ευρωεκλογές, είτε στις εθνικές εκλογές. Εν τέλει κάποιοι ευνοούνται από αυτή την αποχή. Και μένει το να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις φυσικά έως τότε και θα έχει αυτή η πολύ μεγάλη σημασία είναι τελικά αυτές οι διαφορές στις θέσεις. Ανεβαίνουμε θέσεις, κατεβαίνουμε θέσεις. Το ποσοστό παραμένει συγκριτικά μεγαλύτερο με τους υπόλοιπους, γιατί το πολύ ψηλά ποσοστά δεν βλέπουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ και θα αναλύουμε όλες τις δημοσκοπήσεις για να βλέπουμε όλα τα δεδομένα της στιγμής μέχρι να πάμε όλοι μαζί τελικά στις εκλογές της 26ης Μαΐου του 2019. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για το συνδυασμό της κυρίας Ρένας Δούρου. Πραγματικά η στήριξη που έδωσε στο πρόσωπό της ήταν πάρα πολύ μεγάλη και επιστρέφουμε. Θέλω λοιπόν να πω σήμερα ότι η Ρένα μπήκε στο τιμόνι της Αττικής, πήρε το τιμόνι της Αττικής 4,5 χρόνια πριν, όχι με στόχο να κάνει και αυτή, όπως πολύ προκάτοχή της, δημόσιες σχέσεις. Ούτε εξυπηρετήσεις σε μικρά και σε μεγαλύτερα συμφέροντα. Αλλά πήρε το τιμόνι της Αττικής για να δουλέψει μαζί με τους συνεργάτες της, σκληρά και αθόρυβα, για τις ανάγκες της περιφέρειας και κυρίως για τις ανάγκες των 66 δήμων της περιφέρειας. Γνωρίζαμε εξ αρχής, και εγώ και η ίδια κυρίως το γνώριζα, ότι αυτή της η επιλογή της Ρένας να μην μπει σε αυτό το αλυσβερίσι, θα την έφερνε αργά ή γρήγορα σε αντιπαράθεση ή και σε σύγκρουση με όσους είχαν συνηθίσει να πουλούν επικοινωνιακή προστασία για να αγοράζουν δουλειές, προμήθειες και εξυπηρετήσεις. Παντός είδους εξυπηρετήσεις. Η Ρένα, από επιλογή, δεν έγινε ποτέ μέρος αυτής της αγοροπολισίας. Και βεβαίως πλήρωσε τίμημα γι' αυτό. Τα 4 χρόνια που περάσανε, δια πάσα νόσο και δια πάσα αστοχία, για οτιδήποτε συνέβαινε στη ζωή και στην καθημερινότητά μας, μάθαμε να ακούμε σχεδόν ως ηχό στα αυτιά μας την ίδια από εδώ. Φταίει η περιφέρεια. Φταίει η Δούρου. Εγώ σήμερα, φίλες και φίλοι, θα τολμήσω να πω, Ρένα, για μένα, για μας, αυτή η διαρκή στοχοποίηση, αυτό το διαρκές φταίει η περιφέρεια, φταίει η Δούρου, δεν είναι κατηγορία, αλλά αποτελεί τίτλο τιμής για σένα. Μάλιστα, επιστροφή εδώ στο στούντιο. Αυτό θα κάνουμε εκτενέστατη ανάλυση των αυτοδιοικητικών δεδομένων μέσα από την τηλεόραση του Αττικά TV, τη δημοτική τηλεόραση του Προπύργου, αλλά και τις δημοσκοπήσεις.
Αλλά σε αυτό το σημείο να πάμε να συζητήσουμε με τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σοφρόνης, είναι ο Δήμαρχος Σαρωνικού. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις δημοσκοπήσεις και νομίζω και αυτή τη φορά έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχουμε να δούμε δεδομένα που προκύπτουν μετά και τις εκδηλώσεις που κάνετε για τα εκλογικά σας κέντρα, αλλά και δεδομένα που προκύπτουν μετά και την τελευταία συνέντευξη του κυρίου του ανθυποψηφίου σας, του κυρίου Φιλίππου, εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Σιρλμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Κάνατε τις εκδηλώσεις. Ποια μηνύματα πήρατε από αυτές τις εκδηλώσεις? Πιστεύετε ότι ο κόσμος εν τέλει είναι μαζί σας, σας στηρίζει? Κάναμε τις προηγούμενες μέρες τα εγκαίνια των τριών εκλογικών μας κέντρων και πραγματικά η συμμετοχή των συμπολιτών μας ήταν και αδίαστη και μεγάλη, αλλά αυτό που με έκανε πολύ περισσότερη εντύπωση, ευχάριστη εντύπωση, και να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι ότι ήμουν πάλι υποψήφιος δήμαρχος και το 2014. Αυτήν την αγάπη, αυτήν την τη θέρμη του κόσμου που έχω νιώσει αυτές τις μέρες, δεν την είχα νιώσει το 2014. Αυτό λοιπόν μας κάνει να βλέπουμε και στην πράξη ότι οι συμπολίτες μας αναγνωρίζουν την προσπάθεια και το έργο το οποίο έχουμε κάνει. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μου για αυτή την αγάπη που μου δείχνει. Θα πάμε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά, πολλά ζητήματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο και εδώ μέσα από την εκπομπή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Μιλάμε πραγματικά για το ζήτημα του αποχετευτικού. Είδα προσφάτως και μία ανακοίνωση που κάνατε, που ουσιαστικά εγκαλούσατε τον κύριο Φιλίππου να δώσεις εξηγήσεις. Πείτε μας λίγο, να δούμε λίγο διαχρονικά τι γίνεται με το θέμα της αποχέτευσης στην περιοχή σας και θέλω και από εσάς μια ξεκάθαρη θέση. Ποια είναι η θέση σας για την αποχέτευση? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε ξεκάθαρη θέση. Όπου ξεκινήσαμε με πρώτη προτεραιότητα στη λίστα των θεμάτων που απαιτούν να λυθούν στον τόπο μας, το θέμα της αποχέτευσης. Είναι τραγικό στην παραλιακή ζώνη των 22 χιλιόμετρων παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρωνικού, να έχουμε σήμερα εν έτη 2019 βόθρους. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε σε αυτό το στόχο. Και πετύχαμε τι? Κάτι το οποίο δεν είχε επιτευχθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Να φέρουμε μία πρόταση για την επίλυση του αποχετευτικού εντός των ορίων του Δήμου μας. Υπήρξαν αντιδράσεις και εδώ έτσι πραγματικά θέλω να πω πως σε σχέση με αυτό δεχτήκαμε εκβιασμούς, λιδωρηθήκαμε, κατηγορηθήκαμε και έπαιξε έναν ιδιαίτερο ρόλο και ο αντιπεριφερειάρχης. Οι αντιδράσεις από πού εκείνη τη στιγμή προέκυψαν? Υπήρξαν από ομάδα πολιτών, η οποία και ομάδα τον πολιτών λέτε βέβαια. Για εκβιασμούς είναι μια βαριά καταγγελία. Κοιτάξτε, εκβιάστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι, όπου τους να πήγαιναν μπιλιετάκια τη δική στα σπίτια. Σας θέση. Βεβαίως. Τους πήγαιναν μπιλιετάκια στα σπίτια και γράφαν διάφορα και απειλητικά μηνύματα και ούτω καθεξής. Τα είχαμε καταγγείλει και στην αστυνομία εκείνη την εποχή. Οι μάντρες, πολλές μάντρες στο Δήμο μας γέννησαν με υβριστικά συνθήματα προς δημοτικούς συμβούλους και προς εμένα προσωπικά και ούτω καθεξής. Μια κατάσταση έτσι, πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Εκβιαστήκαμε λοιπόν και να πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή, δεν θα το επαναλάβουμε, είναι από τα λάθη μας, το ότι υποκύψαμε στους εκβιασμούς. Παρά τα αυτά, αφού γκραζόμενοι όλους τους πολίτες της περιοχής μας, πήραμε πίσω αυτή την πρόταση, η οποία πρόταση, αν δεν είχαμε αυτούς τους εκβιασμούς, σήμερα που συζητάμε, θα ξεκινήσει να κατασκευάζονται τα δίκτυα γιατί θα είχαμε αποδέκτη. Mm-hmm. Πήραμε λοιπόν πίσω αυτή την πρόταση, ξανατρέξαμε από την αρχή και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δρομολογημένη λύση ώστε όλα τα λίμματα της παραλιακής ζώνης μαζί με του όμορου Δήμου, του Δήμου Κροπίας, να οδεύσουν στο ΚΕΛ Κροπίου Παιανίας, το οποίο σε μερικούς μήνες θα έχει τεθεί πλέον σε λειτουργία. Άρα η δική σας λοιπόν πρόταση επί της ουσίας ήταν να δημιουργηθεί, όχι να δημιουργηθεί, και ο δικός σας ο Δήμος να εξυπηρετείται από το γειτονικό ΚΕΛ. Ή σωστά. Υπήρξε αρχικά μια πρόταση στο να δημιουργηθεί σε εσάς ένα αρχικά κέντρο? Αρχικά υπήρξε η πρόταση να δημιουργήσουμε δικό μας κέντρο επεξεργασίας λιμάτων και πολύ περισσότερα ωφέλη για τον τόπο μας. Μετά τις αντιδράσεις, εμείς οι ίδιοι πάλι αποσύραμε αυτή την πρόταση ένα χρόνο μετά, παρότι έτρεχαν οι μελέτες και ούτω καθεξής, και φέραμε καινούργια πρόταση, την οποία μάλιστα αποδέχτηκε και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δρομολογημένη κατάσταση για την επίλυση του αποχετευτικού. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει, έτσι και είναι ένα εύλογο ερώτημα το οποίο με ρωτάει και ο κόσμος που περπατάω στον δρόμο, να πω την αλήθεια, είναι ότι ποιος αντιπεριφερειάρχης που ήταν και επί 24 χρόνια δήμαρχος και μάλιστα στο συγκεκριμένο τόπο, όχι σε έναν άλλον Δήμο,
θα καθόταν απέναντι από τη Δημοτική Αρχή και θα ήταν αυτός ο οποίος θα βοηθούσε τη Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να λύσει τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αυτό είναι ένα αναπάντητο ερωτηματικό όλων. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή. Άρα, σε όλη αυτή την προσπάθεια είχατε τον κύριο Φιλίππου ως αντιπεριφερειάρχη πάντα απέναντί σας. Βεβαίως, ήταν αυτός ο οποίος ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο το βράδυ, που είχε έρθει και πάρα πολλοί κόσμος, και στο τέλος τη μου είπε: «Ρε Γιώργο, μα δεν θέλουμε να μας σώσεις, θέλουμε να ζήσουμε τους βόθλους μας». Έτσι, αυτή ήταν μια φράση στην οποία πραγματικά ήμουν άφωνος, δεν είχα την απαντήσω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ξανασυζητάει ο κύριος Φιλίππου το θέμα της Ψιτάλιας, που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Ψιτάλια δεν υπήρξε ποτέ. Δεν είναι πραγματική πρόταση, ήταν μια πρόταση ότι κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, απλά για να ροκανίζουμε το χρόνο. Από τη δική σας Δημοτική Αρχή δεν υπήρξε ποτέ η πρόταση να πάτε τα λύματα στη Ψιτάλια. Δεν καταλάβατε. Εμείς παλέψαμε τα πρώτα δύο χρόνια. Πιστεύοντας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό πιστεύαμε, αφού το παραλάβαμε από τον προηγούμενο δήμαρχο, ότι μπορούμε να πάμε στην Ψιτάλια. Αλλά και διαπιστώσαμε και οι ίδιοι ότι δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Ουδέποτε βέβαια υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Και μάλιστα είπε ότι στα δημοτικά συμβούλια, επειδή και εγώ το είχα ψηφίσει ως δημοτικός σύμβουλος, ανέλαβα και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί. Γιατί κάτι που δεν το δεν είδα όμως εκείνους οι οποίοι μας το εισηγούνταν να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης για αυτό το πρόβλημα. Ήσασταν συνεργάτες με τον κύριο Φιλίππου. Ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών. Είχατε μια βασική θέση. Ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών, βεβαίως. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νομίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο συγκεκριμένος Δήμος. Μόνο αυτό θέλω να πω για την αποχέτευση, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει δρομολογημένη πρόταση, ο κ. Φιλίππου πάλι είναι απέναντι και στη δρομολογημένη πρόταση, στην οποία τη θέλουν άπαντες. Είναι ανήκουστο αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε ξανανοίγει το θέμα από την αρχή, δηλαδή τι θέλει, να ξαναπάει τα λύματα στη Γερακίνα που στην προεκλογική του 2010 υποσχόταν στους πολίτες της Παλαιάς Φώκειας ότι δεν θα πάνε τα λύματα στη Γερακίνα και αμέσως μετά έφερε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάνε τα λύματα στη Γερακίνα της Παλαιάς Φώκειας. Έτσι αναρωτιέμαι πραγματικά. Πώς θα συνεχίσει δηλαδή να επενδύει επάνω στο ψέμα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, για να συνεχίσουμε και άλλες δεκαετίες χωρίς να λυθεί το πρόβλημα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άνω τελεία στη συζήτησή μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων, εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου, στο Attica TV. Δημοσκοπήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Σοφρόνη, τον Δήμαρχο Σαρωνικού. Συζητούσαμε για ένα πολύ βασικό θέμα. Ζητούσαμε επί της ουσίας την ξεκάθαρη θέση σας για το αποχετευτικό. Νομίζω ότι μας δώσατε το πλάνο που θέλετε να προχωρήσετε, αν τελικά σας επιλέξουν οι πολίτες να είστε εκ νέου δήμαρχος. Πάντως, αυτό που διαπίστωσα βλέποντας και την ανακοίνωση που εκδώσατε για το συγκεκριμένο, όπου ζητάτε απαντήσεις και από τον κύριο Φιλίππου, είδα πολύ χαρακτηρισμούς, έτσι, σκληρούς χαρακτηρισμούς. Τον αναφέρετε ως ανίκανο, τον αναφέρετε ως ψεύτη. Μήπως δυναμητίζετε πολύ το κλίμα αυτή την περίοδο και η απλή αναλογική θέλει το αντίθετο. Θέλει συνενέσεις, θέλει συνεργασίες. Κοιτάξτε, να αναλύσουμε την απλή αναλογική ή το δελτίο. Είναι και δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά, αλλά νομίζω είναι ενδεικτικό το κλίμα που υπάρχει στην περιοχή. Αν θέλετε να αναλύσουμε το δελτίο, να σας πω το εξής. Δυναμητίζει το κλίμα εκείνος ο οποίος επί 24 χρόνια δήμαρχος και επί 5 χρόνια αντιπεριφερειάρχης δεν έβαλε ούτε το παραμικρό λιθαράκι για να λύσουμε το θέμα της αποχέτευσης. Και έρχεται και λέει πράγματα τα οποία ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος καλύτερα από όλους, ότι δεν είναι αληθή, οπότε είναι ένα ψέμα, δεν μπορώ να μην το αναδείξω αφενός, και αφετέρου όταν επί 24 χρόνια δεν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα, αναδεικνύεται από μόνη της η ανικανότητα επίλυσης του προβλήματος. Οπότε δεν είναι εριστικό, είναι ρεαλιστικό, είναι αληθινό. Όσον κάποιος αφορά τώρα την απλή αναλογική. Αν είχαμε τον αντίλογο εδώ και ξανακάνω την πρόταση για άλλη μια φορά να σας φιλοξενήσω και τους δύο, έτσι ώστε να ακούσουν οι πολίτες όλες τις απόψεις και θα μου απαντήσετε σε αυτό μετά. Κάποιος μπορούσε να πει και εσείς περάσατε 4 χρόνια, 5 χρόνια, οδεύουμε στα 5 χρόνια, δεν το σωστά λύσατε όμως το ζήτημα. Με αυτό σας λέω, ότι εμείς στα 5 χρόνια, στα 4,5 χρόνια μάλλον, στα 4 χρόνια μέχρι που φέραμε και τη δεύτερη πρόταση, φέραμε 2 ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες προτάσεις για την αποχέτευση. Όταν
επί δεκαετίες δεν ήρθε ούτε μία ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση. Αυτή είναι η διαφορά μας, η ειδοποιώ διαφορά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να μπορούσαμε να κάναμε έναν διάλογο σε ένα πάνελ να μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματά του ο τηλεθεατής εκείνος που παρακολουθεί. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία ακούω όταν περπατάω στον δρόμο από τους συμπολίτες μου, όπου είναι ότι τι δεν έγινε όλη αυτή την θητεία, όλο αυτό το διάστημα που ήταν αντιπεριφερειάρχης, πού ήταν όταν καίγονταν οι 100 άνθρωποι στο μάτι, γιατί έκανε στροφή, είναι ερωτηματικά τα οποία τα ακούω καθημερινά, γιατί έκανε στροφή ενώ έλεγε ότι εγώ πάω για υποψήφιος βουλευτής και αυτή τη στιγμή είναι πάλι υποψήφιος στο Δήμο Σαρονικού. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν στον κόσμο και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να μπορέσουμε να βρεθούμε και να ανταλλάξουμε, ας το πούμε έτσι, ερωτήματα για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Οπότε γιατί εμείς αυτή τη στιγμή είστε να ξέρετε ότι ένα debate. Με χαρά θα το δεχόμουν. Αλλά φοβάμαι πολύ ότι ενδεχομένως δεν θα ερχόταν, διότι δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα στο Δήμο μας. Εμείς απέναντί μας αυτή τη φορά έχουμε το παλιό. Δεν έχουμε άλλον έναν υποψήφιο όπου θέλει πραγματικά να κάνει κάποια πράγματα για τον τόπο κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο επί 24 χρόνια δεν έχεις κάνει και σκέφτηκες ότι αυτή τη στιγμή μπορείς να το κάνεις και γι' αυτό επιστρέφεις στο Δήμο. Είναι άλλοι λόγοι. Δεν είναι η αγάπη προς τον τόπο. Και αυτό έχει αναδειχτεί και αυτό το συζητάει ο κόσμος. Δεν είναι απόψεις που εκφράζω εγώ αυτή τη στιγμή. Μεταφέρω απόψεις τις οποίες ακούω καθημερινά. Ενδεχομένως αυτό να είναι και το, να είναι ο λόγος για τον οποίο εισπράττω αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή όπου πάω. Νιώθω από τον κόσμο να με αγκαλιάζει, να το πω έτσι απλά. Και πραγματικά με γεμίζει χαρά, αλλά με γεμίζει και με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο, τους συμπολίτες μου, για να μπορέσουμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών και των συμπολιτών μας και των δικών μας. Και τώρα θα έρθω να απαντήσω και στο θέμα αυτό της απλής αναλογικής και του κλεισθένη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε προηγούμενες εκλογές υπήρχε αυτή η λογική κοινοτροπία ότι πάμε με αυτή την Κυριακή να ψηφίσουμε τον ξάδερφο, τον φίλο, τον κουμπάρο και στις άλλες, την άλλη Κυριακή, ας πούμε, θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που επιθυμούμε για δήμαρχο. Mm-hmm. Αυτή τη φορά λοιπόν με την απλή αναλογική και τον κλεισθένη, τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής είναι τα αποτελέσματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε εμείς αυτό το οποίο ζητάμε από τους συμπολίτες μας είναι μια καθαρή εντολή για να μπορέσουμε πραγματικά να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία απαιτούν λύσεις. Και να. Ξέρετε, και είναι πραγματικότητα αυτή, ότι είμαστε η μόνη αυτή τη στιγμή δύναμη παραταξιακή στο Δήμο Σαρονικού που μπορούμε να δώσουμε λύση όλα τα προβλήματα. Έχουμε δώσει δείγμα γραφής γι' αυτό. Θέλω να μου ξεχωρίσετε στη διάρκεια αυτής της θητείας ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχετε υλοποιήσει στη δική σας περιοχή, όσο και αν σας πιέζω να είναι επιγραμματικά, αλλά να μου πείτε ουσιαστικά τι νέο φέρνει η δική σας παράταξη, τι νέο φέρνει το δικό σας πρόγραμμα για την επόμενη δημαρχιακή θητεία, αν φυσικά είστε, είστε εκ νέου μάλλον δήμαρχος στο Δήμο Σαρονικού. Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υλοποιείται στο Δήμο μας ένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας που είναι το έργο του ηλεκτροφωτισμού, η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED. Και μάλιστα είναι το πρώτο έργο της χώρας με αυτοχρηματοδότηση, γι' αυτό και παρέλαβα το πρώτο βραβείο στον τομέα της οικονομίας στη Verdetec. Αυτό λοιπόν το έργο, οι δημοτικοί σύμβουλοι άλλων παρατάξεων που σήμερα ακολουθούν τον κύριο Φιλίππου, στο Δημοτικό Συμβούλιο το είχαν ψηφίσει σε 4 δημοτικά συμβούλια διαφορετικά, το είχαν υπερψηφίσει, ήρθαν να το καταψηφίσουν τελευταία στιγμή. Στο και 5 βέβαια, και όχι στο παραπέντε, γι' αυτό και το έργο δεν μπορούσε να σταματήσει. Προχωράει, και προχωράει. Και αυτή τη στιγμή τοποθετούνται νέα φωτιστικά σώματα. Και ερωτώ εγώ, ότι καταστρέφοντας πράγματα τα οποία είναι για το καλό του τόπου, πας να διεκδικήσεις την ψήφο των συμπολιτών σου? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Θα επιμείνω σε αυτό το έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επιμείνω στην επίλυση του αποχαιρετικού το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το ανοίγανε. Το οποίο θα είναι παραμυθάκια για να περνάει ο καιρός. Κοιτάξτε, κάναμε 2019. Ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να το δρομολογήσουμε. Οπότε μέσα σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα θα ξεκινήσουμε να κατασκευάζονται τα δίκτυα για να μπορέσει οι περιοχές να οδεύσουν προς το κέλι του Κοροπίου Παιανίας και να αποχαιρετευτούν. Οπότε. Είναι ένα βασικό στοίχημα ότι την επόμενη μέρα το πρωί, αν δεν είμαστε εμείς η διοίκηση, τι θα γίνει στον τόπο? Τι θα γίνει? Θα συνεχίσει να ζει με τους βόθρους, όπως έζησε επί δεκαετίες. Θα συνέχιζε να ζούσε στο σκοτάδι, αν αυτή τη στιγμή δεν ορθώναμε ανάστημα και δεν είχαμε και την πλειοψηφία για να μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα φέρει την άλλη μέρα το πρωί η απλή αναλογική και ο Καλλικράτης. Ο Κρυσένης, συγγνώμη.
Αυτά είναι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Οπότε ζητούμε μια καθαρή εντολή από τους συμπολίτες μας να έχουμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη Κυριακή για να μπορέσουμε πραγματικά να διοικήσουμε το Δήμο. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το νέο εκλογικό σύστημα του Κλεισθένη. Και έτσι το λέω προς όλους. Mm-hmm. Στη νέα λοιπόν αυτή περίοδο που έρχεται, προχωράμε με τα έργα τα οποία έχουμε ήδη δρομολογήσει και δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, αλλά είναι στη φάση της δημοπράτησης αυτή τη στιγμή. Είναι δίκτυα αντιπλημμυρικά, είναι δίκτυα ίδρευσης, τα οποία έχουμε ανάγκη. Είναι ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής, στο οποίο έχουμε επενδύσει, όπου θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο μας. Είναι αναπτυξιακά έργα και αναπλάσεις που αφορούν και την ανάπτυξη του τόπου, αλλά και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Είναι έργα οδοποιίας, όπου, να σας πω και το άλλο, ότι στο Δήμο Λευρεωτικής, στο νόμορό μας Δήμο, έχουν εγκρίνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ για ασφαλτοστρώσεις και επιστρώσεις οδικού δικτύου. Και μπράβο και πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι ιδιαίτερα για τον συνάδελφο γείτονα δήμαρχο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν αντίστοιχα έχουμε καταθέσει μια μελέτη στην Περιφέρεια Αττικής και μας η μελέτη αυτή δεν χρηματοδοτήθηκε. Όπως επίσης καταθέσαμε και μια μελέτη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Σπίρτζη, και επίσης δεν χρηματοδοτήθηκε. Και στην αρχή προσπαθούσα να δω γιατί στους άλλους χρηματοδοτείται και σε εμάς όχι. Μόλις βέβαια είδα την υποψηφιότητα του ιδίου του αντιπεριφερειάρχη ως αντιπάλου μου στις δημοτικές εκλογές, κατάλαβα ποιος είναι ο λόγος. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει και κομματικός δάκτυλος, αν θέλετε. Τώρα να πω κάτι έξω από τα δόντια. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της θητείας έχουμε καταφέρει να εντάξουμε αρκετές μελέτες προς χρηματοδότηση στην περιφέρεια Αττικής. Έφτανε στο να είναι έτοιμα τα πάντα και να πρέπει να πάει στο τμήμα προγραμματισμού για να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση και αναγκαζόμουν να παίρνω την ίδια την περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, για να φεύγει από την αντιπεριφέρεια και να πηγαίνει εκεί. Αυτό έχω αντιμετωπίσει σε αυτή τη θητεία. Το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή έχει γίνει με την δημοτική συγκοινωνία, την οποία προσπαθούμε να βάλουμε, που έχει εγκριθεί η μελέτη από τον ΟΑΣΑ, είναι 1,5 χρόνο στο Υπουργείο. Και ο κύριος Σπίτης δεν βγάζει την υπουργική απόφαση και ξέρω πάρα πολύ καλά ποιοι πολιτικοί του φίλοι είναι αυτοί, οι οποίοι προφανώς και βάζουν βέτο εκεί. Ξέρεις, μην το βγάλεις τώρα προεκλογικά. Mm-hmm. Αυτό Μάλιστα. αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Πάντως, αντιστοίχως, επειδή είχα φιλοξενήσει το προηγούμενο διάστημα και τον κύριο Φιλίππου εδώ πέρα, είχε και από τη δική του πλευρά κάποιες καταγγελίες εις βάρος σας. Είχε μιλήσει, για παράδειγμα, ότι δυναμητίζεται πάρα πολύ το κλίμα κάνοντας εκλογικό κέντρο ακριβώς απέναντι από τον ίδιο. Ή είχε μιλήσει ακόμα και για πολλά, για χρηματικά ποσά που δαπανάτε για αυτή την προεκλογική περίοδο. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θέλω να θέσω από όλες τις πλευρές τα ερωτήματα, γιατί είναι και ερωτήματα που μπορεί να έχουν και πολίτες της περιοχής που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με το εκλογικό, έτσι για να το κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, να πω το εξής, ότι ο κύριος Φιλίππου θεωρεί ότι ο Δήμος είναι τσιφλίκι του. Είναι πολύ κακό πράγμα το να είσαι επί 24 χρόνια δήμαρχος σε έναν τόπο. Διότι θεωρείς ότι ο Δήμος είναι τσιφλίκι σου. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε Γενάρη-Φλεβάρη μήνα, πριν ακόμα να υπάρχει προεκλογική περίοδος, και πήγε και έβαλε ταμπέλες σε ένα κτίριο, το οποίο το ονόμασε εκλογικό κέντρο. Ενώ ήταν παράνομο. Διότι ακόμα δεν προβλεπόταν ότι υπάρχουν εκλογικά κέντρα. Εμείς γιατί δεν πήγαμε να ανοίξουμε αντίστοιχα? Ναι, αλλά προσωπικά, και θα σας πω κάτι. Απέναντι, προσωπικά, ενώ θα μπορούσα να κάνω καταγγελία και να ξυλωθούν και ταμπέλες και τα λοιπά, δεν έκανα. Δεν προβλέπω. Αυτή τη στιγμή που νίκιασα, όπως ορίζει ο νόμος, σε ένα χώρο, νωρίς κι εγώ, αλλά δεν πήγα να το ετοιμάσω και να του βάλω ταμπέλες και τα λοιπά, πήγα στην αστυνομία, αδειοδοτήθηκε όπως προβλέπει ο νόμος και αφού αδειοδοτήθηκε, τότε άνοιξα το εκλογικό κέντρο. Και σήμερα, στο εκλογικό κέντρο, το οποίο παρανόμως είχε ανοίξει ο κ. Φιλίππου και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από αυτό, δεν έχει βγάλει τις πινακίδες και ούτε θα κάνω καταγγελία να βγάλει τις πινακίδες. Ίσα-ίσα που εγώ και σε προηγούμενη συζήτηση που είχα έτσι ανοιχτή σε κάποιο μέσο, είπα το εξής. Μακάρι να το επέτρεπε και να το όριζε και ο νόμος και να καθόμασταν όλοι σε ένα χώρο, να έρθει ο πολίτης, να ακούσει και τον Α και τον Β και τον Γ και τον Δ, να βγάλει τα συμπεράσματά του και να επιλέξει ποιον θέλει να ψηφίσει. Σιγά μην δώσει το εκλογικό κέντρο τώρα, αν είναι εδώ ή αν είναι εκεί, αν είναι παραπέρα, τις εκλογές σε κάποιον. Προς Θεού, έτσι μην τρελαθούμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω το εξής. Ότι εμείς έχουμε ανοίξει 3 εκλογικά κέντρα και στα υπόλοιπα σημεία, σε υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, θα βάλουμε 3 κιόσκια. Διότι οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και τα οικονομικά κόστη για την ενοικίαση εκλογικών κέντρων δεν είναι μικρά. Ο κ. Φιλίππου ήδη έχει νοικιάσει 4 εκλογικά κέντρα και από ό,τι έμαθα πάει και για 5 εκλογικό κέντρο. Οπότε, ποιος είναι αυτός ο οποίος διαθέτει περισσότερα χρήματα και ποιος αυτός που διαθέτει λιγότερα στην πράξη, όχι στα λόγια. Γιατί στα λόγια εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω.
Και να σας πω και κάτι ακόμα. Θα σας δείξω αυτή τη στιγμή το έντυπο το οποίο έχει εκδώσει ο κ. Φιλίππου, το οποίο βλέπετε ότι είναι illustrated και βλέπετε πόσες σελίδες έχει, πάρα πολλές σελίδες, όπου έχει ένα τεράστιο κόστος. Βέβαια, να πω την αλήθεια, ή μάλλον να το πω σε λίγο, και το δικό μας το έντυπο αντίστοιχα με το τι έχουμε κάνει σε αυτά τα 4,5 χρόνια, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι το 1/4 πόσο είναι σε σελίδες. Το βλέπετε. Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν παρακάτω. Σημασία, εγώ να σας πω την αλήθεια. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το περιεχόμενο. Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια τώρα για το περιεχόμενο, γιατί αυτό έχει ακόμα περισσότερη ουσία. Θα δείτε ότι με 24 χρόνια θητεία ως δήμαρχος και 5 χρόνια θητεία ως αντιπεριφερειάρχης, έχει 20 σελίδες με έργα και μάλιστα από τις 20 σελίδες είναι 4 έργα σε κάθε σελίδα. Εγώ να πω την αλήθεια θα ντρεπόμουν να το βγάλω αυτό μετά από 29 χρόνια αυτοδιοικητικός. Εμείς λοιπόν σε 4,5 χρόνια μέχρι που το εκδώσαμε έχουμε τα 151 έργα και παρεμβάσεις που κάναμε σε αυτή τη θητεία. Να σας κάνω μια απλή σύγκριση, γιατί λέει πολλές φορές τα σχολεία. Θέλω να μου πείτε εσείς αν ξέρετε κάποιο δήμο ο οποίος έχει παιδιά και δεν έχει σχολεία. Όλοι οι δήμοι κάνουν σχολεία ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που υπάρχουν στο δήμο. Δεν είναι ένα έργο αναπτυξιακό το οποίο το οραματίστηκε ως δήμαρχος και το έφτιαξε και το έκανε. Και κάνω και μια σύγκριση. Λέω, έφτιαξα 4 παιδικούς σταθμούς σε 24 χρόνια. Εμείς σε 4,5 λειτουργήσαμε 2 καινούργιους παιδικούς σταθμούς. Γιατί θα κάνουμε τώρα, θα μπούμε σε αυτή τη σύγκριση. Είναι αστείο. Εμείς λοιπόν είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι απέναντι στους συμπολίτες μας και βγαίνουμε 151 έργα και παρεμβάσεις σε 4,5 χρόνια. Και όχι με 20 σελίδες έργα από τις 50-60 πόσες έχει, που οι υπόλοιπες όλες είναι ένα φωτογραφικό άλμπουμ με διάσημους διάφορους εδώ και πολιτικούς και τα λοιπά που βγάζει φωτογραφίες. Όλη την εκκλησία έχει, όλη την πολιτικό κόσμο, τα αυτά, ταξίδια εξωτερικό. Ποιος θα πανά χρήματα, αυτό κάνει χιλιάδες ευρώ για να εκδοθεί. Σε σχέση με αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα λεπτό εντυπάκι. Και λέμε 151, αριθμημένα όμως 151, ένα προς ένα. Σε κάθε περίπτωση. Και τα βλέπουν οι συμπολίτες μας, 1, 2, 3, 20, 51, 121, 151. Και ξέρετε κάτι, με αυτό θα μας κρίνουν και οι συμπολίτες μας. Διότι βγαίνουν να πούν δεν κάναμε λέει έργο. Σε 4,5 χρόνια κάναμε έργο το οποίο ο κύριος Φιλίππου στα 24 χρόνια δεν το έχει κάνει. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Αλλά αυτό δεν το λέω εγώ. Το βλέπουν οι συμπολίτες μας. Που είπα και εγώ πριν, το σημαντικότερο δεν είναι το πώς είναι το κάθε έντυπο του κάθε υποψήφιου. Το βασικότερο είναι τι περιλαμβάνει αυτό το έντυπο και εκεί θα κριθούν και οι υποψήφοι αλλά και οι δημοτικές αρχές την επόμενη μέρα. Κύριε Σοφρόνη, οπότε βλέπετε ότι και τα κόστη είναι σχετικά στα λόγια. Καλά τα λέμε. Στην πράξη, ποιος κάνει 5 εκλογικά κέντρα και ποιος κάνει 3. Στην πράξη, ποιος κάνει illustrated έντυπα 50, όχι 50, να τις, 101 σελίδες είναι το έντυπο. Συγγνώμη, έχει και αρρύθμιση. 103. Έναντι 16. Θέλω να σας φιλοξενήσω και τους δύο εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με πολιτισμένο διάλογο. Θα χαρώ ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα πραγματικά. Με όρους αυτοδιοικητικούς. Γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει μέσα από τη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου να λειτουργούμε όλο αυτό το διάστημα που αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ και να σας πω μόνο αυτό πριν κλείσω. Ότι έχουμε μάθει να κοιτάζουμε τους συμπολίτες μας με ειλικρίνεια στα μάτια, με αγάπη, με σεβασμό στον αγώνα, στον κόπο του καθενός και πραγματικά μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Όλοι μαζί μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Συμφωνώ απόλυτα. Τα προβλήματα δεν έχουν άρωμα, δεν έχουν τίποτα. Είναι προβλήματα και απαιτούν λύσεις. Τι απαιτούν λοιπόν? Απαιτούν ανθρώπους φρέσκους, διότι δεν νομίζω πως κανείς θέλει να γυρίσουμε πάλι πίσω. Μπροστά πάνε τα πάντα. Μπροστά πάει ο κόσμος, μπροστά πρέπει να πάμε κι εμείς. Το να γυρίσουμε πίσω δεν νομίζω πως εκφράζει κανέναν. Και είμαστε πραγματικά φρέσκοι νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες, με δύναμη, με όρεξη, που μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του τόπου. Και αυτό οι πολίτες μας το έχουν ήδη αναγνωρίσει, γι' αυτό και μας δείχνουν την αγάπη τους σε όποια εκδήλωση και αν κάνουμε. Κάναμε παρουσίαση και έναρξη, παρουσίαση υποψηφίων και έναρξη προεκλογικής περίοδου και είχαμε περισσότερα από 1.500 άτομα και ο κόσμος έφευγε. Πείτε μας λίγο για το συνδυασμό σας. Πάμε για κλείσιμο. Μία τελευταία κουβέντα. Λίγο περιγράψτε μας λίγο το συνδυασμό σας. Υπάρχουν, για παράδειγμα, κομματικά κριτήρια. Έχετε. Με ποιους όρους κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν στο δικό σας, πώς τον καταρτίσατε αυτό το συνδυασμό? Μόνο το κριτήριο είναι ένα. Το κριτήριο είναι η αγάπη προς τον τόπο και η διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Με αυτό το κριτήριο, χωρίς, όπως είπα πριν, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Οπότε και οι παρατάξεις και οι υποψήφοι δεν έχουν χρώματα και έχετε οτιδήποτε άλλο. Από όλους χώρους. Οπότε τι έχουμε ανθρώπους από την κοινωνία, καταξιωμένοι ο καθένας στον επαγγελματικό του χώρο
και στην κοινωνική του θέση και υπόσταση μέσα στην κοινωνία. Και να σου πω και την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όπου έχω αυτούς τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και στέκονται στο πλευρό μου στον δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και είμαι σίγουρος ότι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την ομάδα, την επόμενη μέρα το πρωί θα μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες μας όλα αυτά τα οποία έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις έκτακτες ενισχύσεις από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, μάλιστα με 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους, και επιστρέφουμε εδώ με Δέσποινα Σβουρδάκου για να κλείσουμε την εκπομπή σιγά-σιγά. Επιχορηγήσει συνολικού ποσού 3.549.094 ευρώ σε δήμους ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, για την εξόφληση υποχρεώσεών τους και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Ειδικότερα για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19 Εβδόμου του 2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρική αυτοτελής πόρη των Δήμων εντός του πλαισίου του προγράμματος Αυτοδιοίκηση, Κοινωνική Συνοχή, Ισόρροπη Ανάπτυξη», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται. Στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας 49.111 ευρώ, στον Δήμο Παλαμά 92.060 ευρώ, στον Δήμο Έδεσας 11.923 ευρώ. Ακολούθως, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών από το έργο Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών, που προκαλούνται από θεομηνίες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της χώρας, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποκλειστικά για έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της χώρας το προηγούμενο διάστημα, ή εν λόγω επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ύψους 2.456.000 ευρώ, αποδίδονται. Στον Δήμο Θερμαϊκού 200.000 ευρώ, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου 200.000 ευρώ, στο Δήμο Λοκρών 246.000 ευρώ, στον Δήμο Μαραθώνα 330.000 ευρώ, στο Δήμο Μεγαρέων 300.000 ευρώ, στο Δήμο Μονεμβασιάς 200.000 ευρώ, στον Δήμο Ορχομενού 220.000 ευρώ, στον Δήμο Προσοτσάνης 190.000 ευρώ, στον Δήμο Σκίδρας 320.000 ευρώ και στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης 250.000 ευρώ. Τέλος, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ύψους 940.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψιδρίας στους Δήμους Άργους Ορεστικού 300.000 ευρώ, στον Δήμο Αστυπάλαιας 400.000 ευρώ, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης 200.000 ευρώ και στον Δήμο Τρίπολης 40.000 ευρώ. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Μάλιστα, είδαμε για τις έκτακτες ενισχύσεις σε δήμους ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφήνουμε για λίγο την αυτοδιοικητική επικαιρότητα. Ερχόμαστε εδώ στη Δέσποινα Σβουρδάκου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Να δούμε και τα κοινωνικά ζητήματα. Και πραγματικά σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μία περίπτωση που νομίζω χρήζει εξέτασης και στη δική μας στήλη εδώ πέρα. Και αναφέρομαι φυσικά στο τροχαίο που είχαμε με ένα νεκρό, όπου ένα γεωταχή εμβόλησε λεωφορείο στις Αχαρνές. Δεν είναι. Πίσω από αυτό βρίσκονται πολλά ζητήματα. Έτσι. Μιλάμε για την παραβατικότητα που υπάρχει στην περιοχή, την παραβατικότητα που δημιουργούν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Αποκλεισμένες, περιθωριοποιημένες, οι οποίες προκειμένου να επιβιώσουν, αφαιρούν τις περισσότερες φορές με τη βία χρήματα και όχι μόνο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μία άσχημη κατάληξη, την οποία πρέπει να την προσεγγίσουμε, να τη δούμε, γιατί δυστυχώς αυξάνονται οι περιπτώσεις και τα κρούσματα και από τη συγκεκριμένη, ας το πούμε, από τους Ρωμά, οι οποίοι για μένα πρέπει να τους εξετάσουμε, να τους δούμε, να εντρυφήσουμε σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, να τους δούμε με επιστημονσύνη για να μειώσουμε όσο το δυνατόν αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Thank you.
Επιστροφή λοιπόν εδώ. Πάω κατευθείαν στη Δέσποινα, στα λεπτά που μας απομένουν. Μιλούσαμε πριν για τα κρούσματα που έχουμε από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπου δείχνουν μια έντονη παραβατικότητα και έχουν δημιουργήσει και τροχαία αλλά και άλλα περιστατικά. Ληστείες, έτσι. Είχαμε δει και την προσπάθεια αρπαγής μιας ηλικιωμένης κυρίας, όπου είχαμε και εκεί άσχημο τέλος, με μια καταδίωξη και την αφαίρεση του ζωής από έναν αστυνομικό, ο οποίος αμύνθηκε και γύρισε πίσω, ας το πούμε, την ηλικιωμένη κυρία. Έχουμε πολλά τέτοια κρούσματα, τα οποία όσο αυξάνεται η οικονομική κρίση, έτσι, και όσο αυτές οι κοινωνικές ομάδες δεν έχουν δουλειά, αλλά και παιδεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό, λοιπόν, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, όπου θα είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα, γιατί, ας το πούμε, δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις, θα είσαι με το μηχανάκι, θα προσπαθείς να παραδώσεις με το μηχανάκι το φαγητό και θα πέφτεις θύμα ληστείας, δεν είναι η πρώτη φορά. Θα πηγαίνεις στο αυτοκίνητο σου και κάποιος θα σε σταματάει στο δρόμο για να σε ληστέψει, θα μπαίνουν στο σπίτι σου που είναι αυτό το πιο, ας το πούμε, συνηθισμένο. Τι πρέπει να γίνει, Δέσποινα? Αυτό είναι καθαρά θέμα πολιτείας, συνεργασίας των φορέων, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και σημασία σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια. Οικονομική, χρειάζονται παιδεία. Δεν μπορεί το παιδάκι 5, 6, 7, 10 χρόνων να μην δεν πηγαίνει σχολείο και να πηγαίνει με τους γονείς του ή με τους συγγενείς του να πουλάει, ας το πούμε, φρούτα ή χαλιά ή οτιδήποτε άλλο. Όλο αυτό το και όχι ακούμε, μόνο, ο σχεδιασμό, έτσι, για ένταξη, ισχύει, προχωράει, γίνεται, εφαρμόζεται. Ένταξη των κοινωνικών ομάδων αυτών στην καθημερινότητα, στο κοινωνικό σύνολο. Δεν υπάρχει κάτι απόλυτο, γίνεται μια προσπάθεια. Πρέπει να είναι πιο συντονισμένη η προσπάθεια, γιατί εδώ είναι μεγάλο το κοινωνικό πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι κάποιοι εντάσσονται και πηγαίνουν σχολείο και είναι πολίτες σαν και εμάς, οι οποίοι δουλεύουν, έχουν χειρονακτικές εργασίες και προσπαθούν με τον κόπο τους οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν επιλέξει την παραβατική συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Και αυτό, Γιώργο, δεν σε πάω μακριά. Στον Κηφισό, στα φανάρια εκεί κάτω από τις γέφυρες, θα δεις αθήκανους και παιδάκια, μικρά παιδιά, να πουλάνε χαρτομάντιλα και να προσπαθούν να επιβιώσουν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Κάτι που δεν υφίσταται. Το παιδάκι δεν πρέπει να είναι στα φανάρια για να πουλάει χαρτομάντιλα ή να καθαρίζει τα τζάμια. Πρέπει να είναι στο σχολείο, να έχει κάνει όλα τα εμβόλια, να υπάρχει υγιεινή, γιατί είναι παιδί και το παιδί είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Άρα και βλέπουμε και το μέλλον της Ελλάδας. Ποιο είναι? Τα παιδιά στα φανάρια. Άρα και υπάρχουν και άλλα εντός εισαγωγικών πιο δύσκολα και πιο βαριά. Και εκεί θα ήθελα να κάνουμε μια έρευνα και ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται, να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν φταίνε οι αθήγανοι. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός και από την πολιτεία και από τους πολιτικούς, από όλους, για να υπάρξει πραγματική και ριζική αλλαγή. Υπάρχει και το κομμάτι. Να μην δαιωνίζεται αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και ήδη που δεν θέλουν να ενταχθούν. Υπάρχει και το κομμάτι της ευθύνης της δικής τους, γιατί δεν δέχονται να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Και έχουν τα ήθη, τα έθιμα που είναι σκληρά, ακριβώς, δηλαδή 13. Δεν δέχονται να ακολουθήσουν. 14 χρόνων η κοπέλα πρέπει να παντρευτεί. Δεν πηγαίνει σχολείο, ο ρόλος της είναι να κάνει πολλά παιδιά. Αυτά πρέπει να τα δούμε και να δούμε τι γίνεται. Σε μια σύγχρονη κοινωνία όπως είναι η ελληνική κοινωνία, μπορούν να υπάρχουν αυτά τα ήθη και τα έθιμα τα οποία πάδουν? Υπάρχουν δηλαδή πολλοί διαφορετικοί τρόποι ζωή που μας οθούν στο περιθώριο. Και απ' την άλλη εμείς έτσι διαιωνίζεται ο ρατσισμός και το μίσος ανάμεσα στη διαφορετικότητα. Έτσι. Δέσποινα, θέλω να σε ευχαριστήσω και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας ζητήσω λίγα λεπτά και από εσάς και από τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για μας. Εδώ όλοι οι άνθρωποι του Attica TV αποχαιρετούμε τον Κώστα Σγόντσο, έναν συνεργάτη, φίλο, αλλά και δάσκαλο για μας τους νεότερους, ο οποίος κατέληξε χθες το
το πρωί, μάθατε όλοι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που έχω να πω εγώ στον αέρα, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η θέση μας, ότι πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που ξεκινήσαμε μαζί αυτά τα βήματα αυτής της εκπομπής, των δημοσκοπήσεων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τον τίτλο, είναι ο νονός αυτής της εκπομπής και πραγματικά όλοι, όπου και αν συναντηθήκαμε δημοσιογραφικά, τον θυμόμαστε με πάρα πολύ αγάπη και πραγματική φιλία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, να του ευχηθούμε, αν μπορούμε να ευχηθούμε σε κάποιον άνθρωπο έτσι, καλό ταξίδι. Κλείνω αυτή την παρένθεση, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το πω. Σας ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Attica TV και της δημοσκοπήσης, στη Δημοτική Τηλεόραση Ασποπύργου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο στις 3 η ώρα. Παρακολουθήστε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.